σφραγίδες. Από μία τρίτο του μηνός, από μία τρίτου, θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τις σφραγίδες οι οποίες είναι συμβιβλημένοι ή εμείς που είμαστε στις μονάδες. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ειδική σφραγίδα που πώς θα γράφει για τον κάθε γιατρό. Επειδή όμως η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει δικά του έγγραφα, έντυπα, χρησιμοποιούμε ακόμα το ενιαίο τύπου συνταγολόγιο του πρώην ΙΚΑ και έχει μοιραστεί σε όλα και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας με ευθύνη των διευθυντών, τη διαδικασία την ξέρετε, και λειτουργούν, να τελειώσω λίγο τη φράση αυτή, και όσον αφορά τώρα αυτά που λέγαμε υψηλού κόστος και χαμηλού κόστος και απλά παραπτικά, σήμερα ο ΕΟΠΗ δέχεται όλα τα παραπτικά, ή χειρόγραφο είναι από το ιατρείο του κ. Σταυρόπουλου, ή με υψηλού κόστος από το πρώην ΙΚΑ, ή απλό τα δέχεται όλα τα έντυπα γιατί δεν έχει δικά του. Έτσι, μέχρι να τυπώσει τα δικά του. Στο πρώην ΙΚΑ, αλλά δεν μπορεί να πάει έξω στο ένα εργαστήριο το χειρόγραφο του νοσοκομείου. Δηλαδή εσείς, να το διευκρινίσω λίγο, εσείς οι γιατροί του νοσοκομείου είστε σαν μη συμβιβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΗ. Είστε ολίγο ΕΟΠΗ. Δηλαδή δεν έχετε δικαίωμα να γράψετε το παραπτικό για παράδειγμα ή πώς δεν... Πιστοποιημένοι στο σύστημα, μη συμβεβλημένοι και μία... Σας είπε για την λειτουργία. Έχει τη δυνατότητα. Πολλές φορές το σύστημα, όταν λέμε δεν λειτουργεί το σύστημα, να το προσέξετε και αυτό, γιατί είναι γράφω τη χειρόγραφη, γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα, θα λέτε 15 του μήνα. Γιατί υπάρχουν πολλοί γιατί οι οποίοι λέγανε δεν λειτουργεί το σύστημα. Πάνω για το θέμα του έργου, επειδή είπαμε και πολλά τρομερά σας είπαμε, δηλαδή εάν εντός 5 ημερών θα καλέσουν τον γιατρό να δικαιολογήσει την κίνηση. Τα λογικά των παρακλινικών ή ακτινολογικών κτλ. 15 κτλ. Εμείς πολλές φορές, ναι, ναι, όχι, επειδή εμείς δεν ξέρουμε αν θα το κάνει. Το 15, σε όλα το 15. Στο 15 παντού. Γιατί δεν ξέρεις που θα... Α, τώρα, όσο παρατέρας ο κ. Σταυρόπουλος, στις 8, το οποίο είναι καθέρι, δεν αφαιρεί. Δεν υπάρχει, υπάρχει παλιότερη, δεν υπάρχει περιορισμός, αλλά γενικά ισχύουν αυτά που λέγανε μέχρι 2 επισκέψεις το μήνα στον ίδιο γιατρό, έτσι. Για τον υπολογισμό των 200. Ναι, για τον υπολογισμό των 200. Αλλά εάν συντρέχει όπως θα πας, θα πας. Στους παιδιά τους που είναι εξαιρετική περίπτωση. Ορίστε. Εκτός όλοι γιατροί, γιατί μιλάτε για τους εντός πάντα. Ναι. Δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε ηλεκτρονική σταυράφηση και... Μόνο ηλεκτρονική σταυράφηση. Δικαιούμαστε. Μόνο. Ή υποχρεούμαστε. Δεν μπορείτε να δείτε κάτι ηλεκτρονική σας, δυστυχώς. Μόνο ηλεκτρονική. Θα πληρώσει τα φάρμακα. Πες ότι δεν αναγνωρίζει, δεν θα πάρει τα λεφτά ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί να το πει. Δεν υπάρχει. Στο δωρεάν. Την προηγούμενη σύσκεψη που είχαμε, η άποψη της ΔΟΗ Τρικάλων είναι ότι είναι μαχητό. Δηλαδή εσύ μπορεί να παρουσιάσεις 50% δωρεάν. Θα πρέπει να αποδείξεις, γιατί δεν θέλω να αναφέρω το όνομα συναδέλφου, όταν ο τελευταίος συνάδελφος που ελέγχθηκε από το ΣΔΟΕ, 9 η ώρα το βράδυ, είχαν το λάπτοπ στα χέρια, πήραν όλες τις εικόνες που θέλανε και αρχίσαν τα τηλέφωνα στα σπίτια, τι ώρα πήγες, τι χρήματα πήρες, αν δεν σου έδωσε απόδειξη. Αλλά μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί τι σημαίνει πρακτικά και από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα. Πρακτικά λέει μη φοβάστε, εντάξει, τα ενοποιούμε διοικητικά για περιστολή δαπανών, για καλύτερο σύστημα προμηθειών, για καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, για κάλυψη αναγκών εκεί που δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο Τρικάλων δεν έχει μαγνήτη, το νοσοκομείο Καρδίτσα έχει μαγνήτη και όλα αυτά. Όμως, επειδή έχουμε χορτάσει από παχές κουβέντες και ξέρουμε ότι επίσης αύριο θα ψηφιστεί η περικοπή του προσωπικού 3% σε κάθε Υπουργείο, από πού θα κόψει προσωπικό το Υπουργείο Υγείας. Προφανώς από τα νοσοκομεία που θα συγχωνευτούν. Αυτόν τον κίνδυνο να τον έχουμε ορατό μπροστά μας, ότι μέσα από τη συγχώνευση Τρικάλων Καρδίτσας, είτε με απόλυση προσωπικού, είτε με συνεφημερία, δηλαδή
τη μία μέρα να εφημερεύει το νοσοκομείο Τρικάλων και την άλλη μέρα να εφημερεύει το νοσοκομείο Καρδίτσας. Για ανοιχτή εφημερία, τώρα τις εσωτερικές δεν ξέρω πώς θα τις διευθυντήσουν. Όλα μπορούμε να τα περιμένουμε. Εφόσον μπήκαμε στο στόχαστρο της συγχώνευσης, φαντάζομαι η Νοσοκομιακή Επιτροπή έχει καλύτερη και πιο λεπτομερή ενημέρωση από την ΟΕΝΓΕ, να το έχουμε το έργο μπροστά μας ότι θα παιχτεί. Δεν είναι αβάσιμη η φόβη μας, ξέρουμε ότι όλα βαίνουν προς κλειστούς προϋπολογισμούς. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Εάν μπούμε στη λογική ότι αποδεχόμαστε τον κλειστό προϋπολογισμό, π.χ. λέει 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ για φάρμακα. Οτιδήποτε πάνω από εκεί δεν σε πληρώνω ευρώ. Λέει ας πούμε 350 εκατομμύρια ευρώ για εφημερίες. Από εκεί και πάνω κόψε το λαιμό σου. Θα σου κόψω και άλλα 50 εκατομμύρια και θα τα κάνω 300. Μοίρασε πρόγραμμα εφημεριών όπως θέλεις. Εάν πάμε σε αυτή τη λογική, δεν υπάρχει καμία λύση. Στο χώρο της υγείας δεν υπάρχουν όρια. Όχι. Μπορούμε να βάλουμε όρια, σαφώς, δεν μπορεί να είμαστε ανεξέλεγκτοι και ούτε να επιβραβεύσουμε το πάρτι που γινόταν στον χώρο της υγείας με ευθύνη των κυβερνώντων, γιατί δεν είχαν μηχανισμούς ελέγχου, γιατί δεν είχαν σωστούς μηχανισμούς προμηθειών, γιατί δεν είχαν κανένα απολύτως έλεγχο και το μεγάλο το πάρτι και τα μεγάλα λαμόγια στον χώρο της υγείας δεν ήταν οι γιατροί, οι μάχημοι γιατροί της περιφέρειας, εδώ για τη δικιά μας την περιφέρεια του νοσοκομείου. Συγγενείς πρώτου βαθμού υπουργών ήταν. Εντάξει, ο Θήμιος το προσωποποιεί καλύτερα. Λοιπόν, δεν είναι είτε άσπρο είτε γκρίζο, μπορούμε να κινηθούμε και στη ζώνη την ενδιάμεση, εκεί που μπορούν να γίνουν οι συνθέσεις, εκεί που μπορούν να βρεθούν οι λύσεις που θα οικονομοποιήσουν και τις ανάγκες των ασφαλισμένων και την αξιοπρέπεια των γιατρών. Μάθατε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων κατά πλειοψηφία αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Δήμο Τρικάλων να συμμετάσχει στη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου, το οποίο σήμερα με την προεργασία που έχουμε κάνει θα στεγαστεί στο πρώτο καπί, στην παλιά κλινική του Αντωνίου. Λοιπόν, έγινε σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση του Ιατρικού μας Συλλόγου για να ενημερώσουμε κυρίως τα μέλη μας για τον ΕΟΠΗ, τον καινούριο οργανισμό αυτόν που συνενώνει τα ταμεία υγείας σχεδόν όλων των Ελλήνων, για τις εξελίξεις που είχαμε στο συνέδριο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκλέχθηκε και η νέα διοίκησή μας, η οποία και χθες Κυριακή συγκροτήθηκε σε σώμα. Να τους ενημερώσουμε για το σχέδιο που υπήρχε συγχώνευσης των νοσοκομείων Τρικάλων και Καρδίτσας, που πλέον είναι μια πραγματικότητα. Θέλουμε να δούμε, εκτός από την διοικητική ενοποίηση, αυτό εάν σημαίνει περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης και για τους Τρικαλινούς και για τους Καρδιτσιώτες, και για την προσπάθεια που κάνουμε λειτουργίας του κοινωνικού ιατρείου, και ζητήσαμε τη συμπαράσταση των μελών μας, την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εθελοντική εργασία. Ναι, παρόλα τα προβλήματα δεν είχαμε τη συμμετοχή που περιμέναμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Κάποια στιγμή να ακούσαμε ότι αναφερθήκατε για απεξίωση των γιατρών, των νοσοκομείων τουλάχιστον, των νοσοκομείων. Ναι, όχι μόνο των νοσοκομειακών γιατρών, όλων των γιατρών υπάρχει μία σοβαρή περιστολή του εισοδήματος, υπάρχει μία υποβάθμιση της εργασίας και υπάρχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Βεβαίως αναγνωρίζουμε τα προβλήματα της κρίσης, τα δημοσιονομικά, όμως ο χώρος της υγείας ίσως θα έπρεπε να τύχει μεγαλύτερης προσοχής. Και ίσως η περιστολή στο χώρο της υγείας, που εμείς αναγνωρίζουμε το πάρτι που γινότανε, δεν αφορούσε τον μαχόμενο γιατρό της περιφέρειας. Πολλοί ασφαλισμένοι αυτή τη στιγμή συνταγωγούν, μάλλον οι ειδικευόμενοι, αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα τι θα συμβαίνει? Από σήμερα οι ειδικευόμενοι στο νοσοκομείο δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν για τον ΕΟΠΗ. Ενώ μπορούν να συνταγογραφήσουν οι ειδικοί γιατροί, οι γιατροί οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ και οι γιατροί οι πιστοποιημένοι στον ΕΟΠΗ, οι ειδικοί των κέντρων υγείας και οι αγροτικοί γιατροί. Μπορούν. Η γιατρία αντιμετωπίζουμε μια εξοργιστική κατάσταση.
η οποία ουσιαστικά με την βούληση της κυβέρνησης να υποταχθεί πλήρως στα προγράμματα τα οποία επιτάσσουν